Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Πάμε στη σημερινή ειδησιογραφία. Θα μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Στέφανο Ντόβα. Στέφανε, καλησπέρα. Πώς είσαι? Καλησπέρα, Βλάση. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Δόξα τω Θεώ, καλά. Να είσαι πάντα γερός. Και εσένα και εύχομαι να είναι καλά. Να είναι όλοι καλά, να είμαστε όλοι καλά. Λοιπόν, Στέφανε, ξεκινάμε με την πολιτική επικαιρότητα και με τις αθλειότητες στη Βουλή, με την επίθεση του Φλόριου εναντίον του Γραμμένου, με την επίθεση ενός ακροδεξιού σε άλλον ακροδεξιό. Τραμπούκικες αθλειότητες. Βλακώδεις τραμπούκικες ενέργειες που δεν έχουν θέση όχι μόνο στη Βουλή, πουθενά, δεν έχει νόημα. Είναι ένδειξη όμως της ποιότητας των ακροδεξιών που έχουν μπει στη Βουλή με την ψήφο πολλών συμπολιτών μας. Και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αφήσουμε στο απειρόβλητο. Πολλοί συμπολίτες ψηφίζουν αυτούς τους τραμπούκους και αυτοί μπαίνουν στη Βουλή. Και έχουν τις συμπεριφορές που έχουν. Και όχι μόνο αυτές τις συμπεριφορές. Αθλειότητα. Στέφανε. Να δούμε το περιστατικό. Όλα ξεκίνησαν κατά διάρκεια της συνεδρίας της Ολομέλειας της Βουλής με θέμα την άρση της ασυλίας του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου με αφορμή μήνυση που έχει καταθέσει ο πατέρας του κυρίου Φλόρου για συκοφαντική δυσφήμιση. Μέσω διαδικτύου. Ένας λογαριασμός στο Twitter έβριζε τον πατέρα του κυρίου Φλόρου. Να. Και σύμφωνα με τον ίδιο που κατέθεσε τη μήνυση, διαχειριστής ήταν του στο Twitter του λογαριασμού ήταν ο Βελόπουλος. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο Γραμμένος έχει καταθέσει αγωγή εδώ και αρκετούς μήνες κατά του πατέρα του βουλευτή για συκοφαντική του Φλόρου, δηλαδή για συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου εξύβριση. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της ψηφοφορίας και τη στιγμή που οι δύο βουλευτές βρίσκονταν στην Ολομέλεια, ξεκίνησε φραστικό επεισόδιο. Υπόθηκαν πράγματα τα οποία δεν είναι να τα αναφέρουμε. Πράγματα τα οποία δεν είναι να τα αναφέρουμε, Ο Γραμμένος έβριζε τη μητέρα του Φλόρου αθλειότητα. Και ο Φλόρος επετέθη στο Γραμμένο με μπουνιές. Πούλωσε το εσύ σκουπίδι ξεκίνησε. Ναι, είναι γνωστά αυτά. Ναι. Και είναι μετά γνωστά. Άρχισαν να λένε τα γαλλικά. Γαλλικά, ακραία γαλλικά. Ναι. Να. Μετά από τον έντονο διάλογο που είχαν μέσα στην αίθουσα και την ανταλλαγή ύβριων και χειδαίων χαρακτηρισμών, ο καυγάς συνεχίστηκε απ' έξω. Και εκεί έπεσαν μπουνιές. Ο Φλόρος έπιασε το Γραμμένο από το λαιμό, του έκανε κεφαλοκλείδωμα και το γροθοκόπησε. Ο Γραμμένος έπεσε κάτω και η φρουρά κινητοποίησε το Φλόρο. Έτσι είναι, Στέφανε, όπως το περιγράφεις ρεαλιστικά. Λοιπόν, το σχόλιο σου θέλω να ακούσω τώρα για αυτές τις αθλειότητες. Να πω εδώ πριν σε ακούσω ότι πριν λίγη ώρα, Στέφανε, να πω ότι πριν λίγη ώρα ασκήθηκε δίωξη για κακούργημα στον Κωνσταντίνο Φλόρο. Ναι, στον πρώην Σπαρτιάτη βουλευτή. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, αποφάσισε την επιβολή της απομάκρυνσης του κυρίου Φλόρου από τις εργασίες Βουλής για 15 μέρες. Έκανε λόγο για κτηνώδη συμπεριφορά του ανεξάρτητου βουλευτή. Δίκαιο έχει ο Τασούλας, βέβαια. Δίκαιο έχει ο Τασούλας. Ανεξαρτητοποιηθεί από τους Σπαρτιάδες. Έτσι, ανεξάρτητος. Αλλά όλοι αυτοί δεν αλλάζουν βλάση. Είναι πράγματα. Κασιδιαρικός είναι ο Φλόρος. Κασιδιαρικός. Δηλωμένα κασιδιαρικός είναι ο Φλόρος. Λοιπόν, Στέφανε, θέλω να ακούσω το σχόλιο σου. Το σχόλιο σου θέλω να ακούσω. Πέρα από τα γεγονότα τα οποία είναι λίγο πολύ γνωστά. Στους ακραίους αυτούς χώρους προκαλούν την νοημοσύνη του ελληνικού λαού με τη συμπεριφορά τους. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Είναι απαράδεκτο διότι αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν στην αίθουσα της Βουλής δεν μπορούσε να γίνουν αυτά αποδεκτά από κανέναν. Σε καμία των περιπτώσεων. Και για μένα ίσως θα έπρεπε εκείνη την ώρα, αν ήταν ο πρόεδρος της Βουλής στην έδρα ή όποιος ήταν πρόεδρος της Βουλής, θα έπρεπε να παρέμβει και να σταματήσει αυτή την χειδαιότατη εφραστικό διάλογο. Εντάξει, εκδηλώθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα όλο αυτό. Βγήκαν έξω μετά και έπαιξαν ξύλο. Ζωντόβολα, Στέφανε. Είναι κάτι χειρότερο ακόμα, δηλαδή. Τραμπούκι, άθλη, έλεος. Αλλά οι πολίτες τους βάζουν εκεί μέσα. Κάποιοι πολίτες τους βάζουν με την ψήφο τους εκεί. Δεν ξεχνάμε αυτά. Μια μερίδα, εδώ θα πρέπει να δούμε, Βλάση, υπάρχει μια μερίδα πολιτών οι οποίοι
έχουν την τάση να ψηφίζουν προς αυτόν τον χώρο και είναι δύσκολο αυτό, γιατί προσπαθούν και άλλα κόμματα να προσετριστούν ψήφους από τα άκρα δεξιά. Υπάρχει όμως αυτή η μερίδα του λαού, η οποία είναι ο αριθμός, ένας αριθμός πόσος είναι, δεν στρέφεται προς άλλη κατεύθυνση. Δυστυχώς έχεις δίκιο. Μένει νοοτροπία και αντίληψη. Δυστυχώς έχεις δίκιο. Δυστυχώς όμως έχουν και αυτοί δικαίωμα ψήφου, και το χειρότερο απ' όλα είναι εκλέγουν αυτούς τους οποίους στέλνουν στη Βουλή, και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να έχει το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν μπορεί σε μια Βουλή που κοσμήθηκε από τις παρουσίες ανθρώπων που πραγματικά άφησαν ανεξίτητη τη φραγίδα τους για τη συμπεριφορά τους, για την προσφορά τους στη Βουλή, στο έθνος και στην πατρίδα γενικότερα. Αλλά δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι με τη χειδιότητά τους και την κτηνώδη συμπεριφορά τους, να μολύνουν τα πάντα και μέσα στο ναό της δημοκρατίας. Δεν μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Και ακόμα και οι ίδιοι πολίτες που τους ψηφίζουν, αν βλέπουν αυτά τα περιστατικά, φαντάζομαι ότι και αυτοί θα πρέπει να αλλάξουν πριν. Δεν είναι λογικό. Τουλάχιστον να σκεφτούν ποιους θέλουν, να σκεφτούν λίγο. Α, σκεφτούν λίγο οι πολίτες. Οι πολίτες που ψηφίζουν αυτά τα ζωντόβολα. Πώς μέσα σε τέτοιες συμπεριφορές, χειδαιότατες συμπεριφορές, ψηφίζουν αυτοί. Έχουν την ίδια συμπεριφορά και αυτοί? Όχι. Δεν νομίζω. Μάλιστα, Στέφανε. Μένεις μαζί μου. Να τα παιδιά τους να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Να έχουν τέτοια εκφορά λόγου, χειδαιότατη και κτηνώδη συμπεριφορά. Πάμε να προχωρήσουμε το δελτίο. Πιστεύω δηλαδή μέσα σε αυτό το κομμάτι λαού που ψηφίζει αυτά τα επικίνδυνα κόμματα για τη δημοκρατία, ότι θα προβληματιστούν πάρα πολύ με τα τελευταία διαδραματιζόμενα, και φαντάζομαι ότι θα ανακρούσουν πριν στις εκλογές που έρχονται, για να το δείξουν. Βέβαια, να πούμε εδώ. Ένα τμήμα του Αρείου αποφάσισε μεταξύ των 14 κομμάτων, τα οποία δεν θα συμπεριληφθούν στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, να είναι και το κόμμα των Σπαρτιάτων. Δεν συμμετέχουν στις ευρωεκλογές οι Σπαρτιάτες, λοιπόν. Έτσι, λοιπόν. Φαντάζομαι ότι η δημοκρατία έχει τρόπους να αμυνθεί. Έχει τρόπος να αμυνθεί υπέρ του ελληνικού λαού και υπέρ της χώρας μας, και ότι θα βρει τρόπο, όπως βρήκε και με τη Χρυσή Αυγή. Την εγκληματική οργάνωση, Χρυσή Αυγή. Την οργάνωση, μα βλέπουμε και το τι γίνεται, διότι ακόμα και οι θηριωδίες που γίνονται από τους φιλάθλους σε εισαγωγικά του Ολυμπιακού. Εδώ θα πάμε τώρα, Στέφανε, μην το κάνεις αυτό το σχόλιο, θα το κάνεις αμέσως μετά. Γιατί θα δούμε το ρεπορτάζ τώρα. Θα δούμε το ρεπορτάζ ακριβώς για αυτό που προανήγγειλε ο Στέφανος Δόβας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Δεκέμβριος 2022, ΠΑΣ Ολυμπιακός. Στα επεισόδια που προκάλεσαν πριν τον αγώνα στο Ζωσιμάδες οπαδοί του Ολυμπιακού, πρωτοστάτησαν κάποιοι που συνελήφθησαν προχτές, κατηγορούμενοι για εμπλοκή στη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, για σύσταση εγκληματικής και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε για το σχόλιο του Στέφανου Ντόβα. Λοιπόν, δώστε μου το Στέφανο. Στέφανε, το έχω πει πολλές φορές. Υπάρχουν πολλά είδη εντελώς ηλίθιας βίας. Η πιο ηλίθια βία από όλα αυτά, η πιο ηλίθια βία είναι η οπαδική βία. Επιτέλους, υπάρχουν διώξεις για πολλούς οργανωμένους οπαδούς. Δυστυχώς, αυτές έγιναν μετά τον θάνατο, μετά τη δολοφονία του άτυχου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Η πλέον ηλίθια βία. Οπαδική βία. Να τελειώνουμε κάποια στιγμή. Ελπίζω, έτσι, θέλω να ελπίζω. Δεν θα επαληθευτώ. Στέφανε. Δεν είναι μόνο ηλίθια η οπαδική και ούτε τόσο οπαδική βία, διότι εδώ αυτά που έρχονται τώρα στη δημοσιότητα και βλέπουμε και διαβάζουμε και ακούμε βλάση, μας σοκάρουν πραγματικά, γιατί αποκαλύψεις για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης των Χούλιγκαν, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του αστυνομικού των ΜΑΤ, του Γιώργου Λιγκερίδη, και την άμεση σύνδεσή τους με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν έβγαλε καμιά ανακοίνωση για την υπόθεση αυτή. Να σου πω κάτι, Στέφανε.
Εγώ δεν στοχοποιώ κανέναν, ούτε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε την ΝΑΕΚ. Κανέναν. Εδώ έχουμε φιλάθλους στο Ολυμπιακό σε κάθε περίπτωση και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχουν παντού σε όλες τις ομάδες όμως. Πραγματικά εγκληματίες που δεν είναι όπως παλιά. Και παλιότερα έπαιζαν ξύλο και τη δεκαετία του 80 έπεφτε ξύλο. Αλλά τώρα οι οπαδοί της κάθε ομάδας είναι αποφασισμένοι να σκοτώσουν. Δείχνουν αποφασισμένοι να σκοτώσουν. Έχουν κλιμακώσει την ένταση της βίας. Έχει κλιμακωθεί η ένταση της βίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάντα έπεφτε ξύλο. Τώρα έχει κλιμακωθεί η ένταση της βίας. Ο άλλος πάει να σκοτώσει. Τέλος. Οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μια την άλλη και είναι πάρα πολύ σοβαρές. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι στο στενό πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης αποτελούνταν από 8 άτομα τα οποία είχαν και ηγετικό ρόλο. Έναν τον έπιασαν εδώ. Έναν τον έπιασαν στο Μόλο. Ναι, στα Γιάννενα. Που αποκαλούνταν μεγάλοι, αφού είχαν την καθολική και αδιαφυσβήτητη αποδοχή και ακοή των κατωτέρων μελών. Ωραία. Δηλαδή, τους γλύκαιναν στην αρχή με δωρεάν εισιτήρια και μετά τους έστειλαν να κάνουν κάποια πράγματα και τους έδιναν και κάποιο χαρτζηλίκι και έτσι έκαναν, αποτελούσαν δηλαδή τη δύναμη κρούσης η μικρότερη. Έναν τον έπιασαν εδώ, είχε έρθει στα Γιάννενα. Σε διάφορα. Έτσι. Και διάφορα θέματα. Έτσι. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Σωστά. Τον Λιγκερίδη δεν τον σκότωσαν σε αγώνα ποδοσφαίρου. Έξω από γήπεδο σε αγώνα βόλιο τον σκότωσαν. Λοιπόν, εδώ τον έπιασαν έναν. Ήταν καθοδόν για την Αλβανία, όπως λένε οι πληροφορίες. Δεν μπόρεσε, δεν πρόλαβε να διαφύγει. Πρόλαβε, τον μάζεψαν, τον πήγαν στα κεντρικά. Μάλιστα. Τι να πει κανείς τώρα, τι να πει κανείς. Αυτό πρέπει να ελεγχθεί. Και υπάρχει ευθύνη και στους παράγοντες των συλλόγων. Και δεν μιλάω μόνο για τον Ολυμπιακό. Και στους παράγοντες των συλλόγων, ιδίως των μεγάλων ομάδων. Η χουλιγανική βία, η Αγγλία βρήκε τρόπο και την κατέστειλε πλήρως. Δεν υπάρχει. Ήταν η χώρα που ανέδειξε τον χουλιγανισμό. Έτσι είναι. Και όμως, επειδή είναι σοβαρό κράτος και θέλει να λύνει προβλήματα, βρήκε τον τρόπο και εξαφάνισε την οπαδική βία, το χουλιγκανισμό και μάλιστα παίζουν στα γήπεδα χωρίς κάγκελα πλέον γύρω γύρω. Δεν κάνει κανένας τίποτε. Μάλιστα. Εδώ αυτή τη στιγμή όχι μόνο μεταξύ τους χτυπιούνται, επιτίθεται κατά της αστυνομίας. Πήγε ο αστυνομικός τώρα να κάνει τη δουλειά του άνθρωπος. Όχι σε αγώνα ποδοσφαίρου. Και πήγαν και τον σκότωσαν. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να αποφασίσει το κράτος, να αποφασίσει η πολιτεία, η αρμόδια αυτή που είναι υπεύθυνη, να αποφασίσουν ότι πρέπει να μπει τέλος πάντων ένα οριστικό τέλος σε αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, το πώς θα δει, το λόγος είναι αν θα καταδικαστούν οι υπεύθυνοι ή όχι, ή όσοι εμπλέκονται, ας είναι όσοι είναι. Κάποια στιγμή αυτό το θέμα πρέπει να λήξει και νομίζω ότι μια ευνομούμενη πολιτεία έχει τα κλειδιά στα χέρια της, έχει τη δύναμη στα χέρια της να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Μάλιστα. Είναι παράλογο, είναι πραγματικά άξιο αναφοράς το ότι δεν λύνονται τέτοιου είδους σοβαρότατα προβλήματα τα οποία στιγματίζουν την ελληνική κοινωνία και δημιουργούν ένα είδος απέχθειας απέναντι συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων σε άτομα τα οποία είναι φίλοι των αθλημάτων, φίλοι του ποδοσφαίρου, που έχουν όλη την καλή διάθεση να πάνε στο γήπεδο με την οικογένειά τους, με τα παιδιά τους, με τη γυναίκα τους και να δουν έναν αγώνα και να το χαρούν και να χειροκροτήσουν τον νικητή και να αγαπούν την ομάδα τους κτλ. Αλλά όχι να γίνονται αυτά που γίνονται σήμερα, δηλαδή είναι οι άλλοι αντίπαλοι υποτίθεται σε εισαγωγικά πάμε να τους σκοτώσουμε. Έλεος. Δεν γίνονται αυτά. Εδώ να πω εγώ, Στέφανε, ότι ακούω και τα επιχειρήματα, τα κοινωνιολογικά, ότι πρόκειται για μητροπολιτική, για κοινωνική βία. Είναι ένα φαινόμενο που αφορά στις κοινωνίες, το δέχομαι, το καταλαβαίνω, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμη και έτσι, ακόμη και αν αυτή η χουλιγκάνικη βία λειτουργεί σαν βαλβίδα ασφαλείας των κοινωνιών που ζούμε, ακόμη και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί ως σύμπτωμα η χουλιγκάνικη βία άμεσα. Γιατί δεν υπάρχει πιο ηλίθιο πράγμα. Δεν υπάρχει πιο ανόητο πράγμα από την οπαδική χουλιγκανική βία. Και να δούμε και την κοινωνική βία, να δούμε και τη μητροπολιτική βία και πώς θα εκδηλωθεί μετά. Να τα δούμε όλα αυτά και κοινωνιολογικά. Τώρα εδώ έχουμε φτάσει στο απροχώρητο με την κοινωνιολογική μελέτη. Okay, και με την χουλιγκανική βία έχουμε φτάσει στο απροχώρητο. Δεν υπάρχει. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπιστεί το σύμπτωμα, έστω.
Είχαν άκρες, είχαν διασυνδέσεις, ήταν εργαζόμενοι είτε στο Δήμο Πειραιά, είτε σε καταστήματα του Ολυμπιακού, είτε ως φύλακες security μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή είχαν σχέση με αυτά τα πράγματα όλα. Μάλιστα. Τώρα το τι συμβαίνει, η αστυνομία και η δικαιοσύνη... Όλοι το ξέρουμε τι συμβαίνει. Όλοι το ξέρουμε. Έχουν ευθύνες και οι παράγοντες. Μπορεί να αντιμετωπιστεί το σύμπτωμα. Θα δούμε την κοινωνιολογική άποψη της βίας που υπάρχει. Υπάρχει μητροπολιτική βία στις μεγάλες πόλεις. Υπάρχει, Στέφανε, να ακουστεί αυτό. Υπάρχει πρόβλημα βίας στις μεγάλες πόλεις και στα Γιάννενα υπάρχει πρόβλημα βίας. Το βλέπουμε και σε ανήλικους το πρόβλημα της βίας. Οκ, να το αντιμετωπίσουμε. Εδώ έχουμε χουλιγκανική βία. Ας το αντιμετωπίσουμε ως σύμπτωμα σαν χουλιγκανική βία. Να δούμε και τις άλλες μορφές. Να τις δούμε και τις άλλες μορφές και όχι με καταστολή, όχι με καταστολή πολλές, δεν χρειάζεται καταστολή, έτσι, να δούμε τις κοινωνίες μας, να δούμε τις κοινωνίες μας, Στέφανε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τις κοινωνίες μας, να τις δούμε σοβαρά, να δούμε τις συνθήκες που παράγουν το έγκλημα στις κοινωνίες μας, τις ασφυκτικές συνθήκες, αλλά όταν παρουσιάζεται ένα τέτοιο φαινόμενο όπως η χουλιγκανική βία, να αντιμετωπιστεί και ως σύμπτωμα, μόνον ως σύμπτωμα. Να αντιμετωπιστεί όχι κατασταλτικά. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Στέφανε. Ευχαριστώ πολύ. Με την νομοθετική δυνατότητα που υπάρχει και με τα άλλα μέτρα που μπορεί να έχει στα χέρια της. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Και φαντάζομαι ότι αν δεν το κάνει τώρα που είναι μια μοναδική ευκαιρία να λυθεί αυτό το θέμα άπαξ διαπαντός, είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να διονύζει και δεν ξέρουμε τι άλλο μπορούμε να δούμε και στο μέλλον. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι γερός. Στέφανε, να είσαι καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.